Ο Ντένσε. Ο Ντένσε στο πίσω δοκάρι για τον Μασούρα. Ο Αθανασιάδης τον σταματά. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 9. Δεν το πιστεύει ο Μασούρας. Διαβάζει το κενό ο Ποντένσε. Ανενόχλητος. Υποχρεώνει τον Αθανασιάδη σε εξαιρετική επέμβαση με το δεξί χέρι ο Μασούρας. Έβαλε την κόντρα εδώ ο Γκατσίνοβιτς. Περνά ο Γκαρσία. Βάζει στην πλάτη του τον Ρέτσο. Στο έδαφος ο Γκαρσία. Διαμαρτυρίες και από τον επιθετικό της Ένωσης και από τους φιλάθλους της ΑΕΚ στις εξέδρες. Είναι μια φάση που ήδη τσεκάρεται από τον VAR. Εδώ ο Λιβάη Γκαρσία και το μαρκάρισμα του Ρέτσου. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε. Συνεχίζουμε. Γκατσίνοβιτς για τον Αμραμπάτ. Αυτός κάνει επαφή και ελευθερώνει τον Ρότα. Ρότα και πάλι για τον Αμραμπάτ. Ο Αμραμπάτ γυρίζει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα έχασε από τον Έσε. Ο Γκατσίνοβιτς πλασάρει έξω. Αυτή είναι η πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ στο παιχνίδι στο 26ο λεπτό με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Τσικίνιο για τον Έσε με τη μία για τον Ελκάμπη. Κάνει κίνηση τώρα ο Έσε στον άξονα. Γυρίζει ο Μουκουντή. Ο Έσε εκτελεί ο Αθανασιάδης με διπλή προσπάθεια. Απειλεί ο Ολυμπιακός με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Ρότα που αντί να πάει σε κεφαλιά προτίμησε να κατεβάσει με το στήθος, αλλά κάνει το λάθος και τώρα είναι μεγάλη η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να απειλήσει με τον Ποντένσε. Περιμένει κινήσεις ο Ελκάμπη. Πλασάρει ο Αθανασιάδης. Με τη συμπλήρωση 2 λεπτών στις καθυστερήσεις, η μεγαλύτερη ευκαιρία του μάτς. Ο Αγιούμ Ελκάμπη νικήθηκε από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Πολωνό, το υπερασπίζεται και βρίσκει τον Πινέδα. Και ο Πινέδα στον ανοιχτό χώρο για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός πατά περιοχή, κάνει την προσπίση. Στο έδαφος ο Λιβάη Γκαρσία παίζεται από τον Γιούμ. Και πάλι διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ εξέδρες. Και αυτή είναι η προηγούμενη φάση με τον Λιβάη Γκαρσία. Να κάνει την προσποίηση στον Νταβίτ Κάρμο και να βρίσκεται στο έδαφος. Τη στιγμή που ο Γιούγκ δίνει το OK για να συνεχίσει το παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της προηγούμενης φάσης. Είναι ψηλά ο Ολυμπιακός. Η πάσα είναι για τον Γκαρσία που φεύγει στην πλάτη της άμυνας και έχει όλο το χώρο ελεύθερο μπροστά του. Πατά περιοχή ο Λιβάη Γκαρσία. Απέναντι από τον Τζολάκη γυρίζει στον Άμραμπα. Την μπαλά καταλήγει στα δίχτυα. Σηκώνει τη σημαία ο βοηθός για την θέση προφανώς του Λιβάη Γκαρσία. Στην αρχή της φάσης η κίνηση του Λιβάη Γκαρσία τη στιγμή της πάσας, η θέση του επιθετικού της ΑΕΚ επιβεβαιώνεται το ορθόν της υπόδειξης του βοηθού, άρα και της απόφασης του Γιούγκ. Συνεχίζουμε χωρίς σκορ. Άμραμπατ βλέπει την κίνηση του Λιβάη Γκαρσία και παίζει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Τζολάκη σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο μπλοκάρι. Στο 64 έκανε μια επαφή ο Τζολάκης με την μπάλα τη στιγμή που θέλησε να την πάρει ο Λιβάη Γκαρσία, που ήταν ικανή να αφαιρέσει ταχύτητα από την μπάλα και ουσιαστικά να την αφήσει στη συνέχεια στο ελαιός του. Προσποίηση με το κορμί από τον Τσικίνιο στον Πινέδα. Η σέντρα για τον Τζέλσον Μαρτίνς που παίρνει την κεφαλιά στην πλάτη του Χατζησαφή, αλλά στοχή. Στο 65. Ο Μάνταλος έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Το κάνει ο Πέτρος Μάνταλος προς το πίσω δοκάρι. Κεφαλιά από τον Βίντα. Ο Τσούμπερ το χάσε. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο από τα 2 μέτρα. Και τώρα φεύγει στην κόντρα ο Ολυμπιακός με τον Ποντένσε. Πέρασε ο Πορτογάλος. Παίζει για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς δεν μπορεί να νικήσει τον Αθανασιάδη στο 78. Ίσως μιλάμε για την χαμένη ευκαιρία του πρωταθλήματος. Από πλευρά ΑΕΚ θέλησε να απαντήσει ο Ολυμπιακός στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Πέτρο Μάνταλο. Εδώ τη στιγμή της κεφαλιάς του Ντομαγκόη Βίντα προφανώς και θα τσέκαρε ο VAR όλα όσα χρειάζεται να τσεκάρει. Τη θέση του Στίβεν Τσούμπερ την ώρα της κεφαλιάς του συμπαίκτη του. Πάμε στον Ορτέγκα. Ο Αργεντινός κρατά. Βγάζει στον Έσε. Στο πίσω δοκάρι ο Μαρτίνς. Ο Τσικίνιο. Παίζει για τον Μαρτίνς. Πέρασε ο Τσικίνιο, εκτελεί ο Αθανασιάδης. Έρχεται ο Γιώβετιτς έξω. Διπλή πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 82. Είναι και πάλι ο Γιώργος Αθανασιάδης. Στην πρώτη περίπτωση που κρατά ανέπαφη την εστία του με μια εξαιρετική επέμβαση είναι ο Γιώβετιτς. Στην δεύτερη που αστοχεί. Κάρμο για τον Γιώβετιτς. Κέρδισε την κόντρα από τον Γιόνσον. Γιώβετιτς έχει την μπάλα στο δεξί και εκτελεί έξω. Έμεινε αυτή τη φορά στη Λιάλατος ο Αθανασιάδης να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας.
Αυτή περνά δίπλα από το αριστερό του δοκάρι στο 88. Ο Βίντα με τον Γιώβετιτς, κέρδισε ο Βίντα, Μάνταλος. Κάθετη πάσα για τον Ελίασον και φεύγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού ο Ελίασον. Πλασάρει ο Ελίασον και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δύο από τις αλλαγές του Ματίας Αλμέιδα. Ο Πέτρος Μάνταλος που δημιουργεί και ο Νίκλας Ελίασον που εκτελεί για το 1-0 της ΑΕΚ. Με τον Ελίασον να νικά τον Τζολάκη, με τον Σουηδό να γίνεται χρυσή αλλαγή. Μέχρι στιγμής για τον Ματίας Αλμέιδα έχουμε χρόνο ακόμη. Ένα γκολ που είναι το έκτο στη σεζόν για τον Νίκλας Ελίασον που πλασάρει με το αριστερό στην έξοδο του Τζολάκη προλαβαίνοντας και τον Ορτέγκα.